λίστα με τις διαθέσιμες μονάδες αγροτουρισμού σε Ελλάδα και Ιταλία. Μω, το ξέρω ρε Παναγιώτη, σε φορτώνω. Τι να κάνω, δεν πρόλαβα να βρω γραμματέα, θα το λύσω σύντομα. Έλα, έλα, θα τα πούμε από κοντά, εντάξει. Έλα, γεια σου, Φλίπια. Ψάχνεις γραμματέα. Να ψάχνω γιατί αυτή που είχα μας εγκατέλειψε για να μεγαλώσει το παιδί της. Περίμενε, περίμενε. Τι Εγώ όλη μέρα κάθομαι στο σπίτι και δεν κάνω τίποτα. Βολοδέρνω. Και έχω ξανακάνει τη γραμματέα. Σε ένα χονδρέμπορα. Τι μου λες τώρα, τι θέλεις τη δουλειά. Ναι. Ψάχνω μια που να έχει την εμπειρία στο θέμα. Να το γνωρίζει τα αντικείμενα. Τι εννοείς, Κωνσταντίνο, ότι δεν ξέρω εγώ από τουριστικά. Εγώ, Κωνσταντίνε, σε πληροφορώ ότι όταν τελείωσα το Λύκειο, ναι, πήγα στη Σαντορίνη για ένα ολόκληρο καλοκαίρι και νοικιάζα ξαπλώστρες στους τουρίστες. Και με τα τρία συνεχόμενα καλοκαίρια ήμουνα στις Πέτσες σε τουριστικό. Γραφείο. Καϊκή. Έλα, αγάπη μου, το θέλω πάρα πολύ. Ξέρεις τι, εντάξει, μπορεί να μην έχεις τώρα την εμπειρία που χρειάζομαι, αλλά δεν μου λες τα ιταλικά σου πώς είναι. Τι χρειάζονται και ιταλικά. Κυρίως με Ιταλούς δουλεύουμε, ρε μωράκι μου. Τι ερωτική γλώσσα αυτή ήταν. Τι ερωτική γλώσσα. Όταν τα ακούω, πω πω τρελαίνομαι να σα το με φτιάχνει αυτή η γλώσσα, ρε παιδάκι. Πάρα πολύ, δεν μπορείς να φανταστείς. Τρελαίνομαι. Σίμιο, αμόρε. Μιλάω ιταλικά. Και όχι απλά μιλάω, Κωνσταντίνε, σε επίπεδο πτυχίου. Μωράκι μου. Γιατί το συζητάμε. Αυτό λέω και εγώ, τι το συζητάμε. Πάω στον πρόεδρο. Πάω στον πρόεδρο να το πω. Να πα να το πει. Να πα. Τσάω, τσάω. Τι έκανα, Χριστέ μου. Τι έκανα. Γιατί από τι μιλάω ιταλικά. Και ενώ πηγαίναν όλα τέλεια, τι γυρίζει και μου λέει. Το αναμενόμενο. Ότι το να νοικιάζεις ξαπλώστρες στη Σαντορίνη και να δείχνεις τους τουρίστες στα αξιοθέατα των Σπετσών δεν βοηθάει το βιογραφικό σου. Λάθος. Μια χαρά είναι το βιογραφικό μου. Μόνο μια μικρή λεπτομέρεια μου το χαλάει. Μικρή, πόσο μικρή. Αμεληταία. Κοιτάξτε να δείτε, το γραφείο του Κωνσταντίνου δουλεύει με Ιταλούς. Και εσύ πρέπει να γνωρίζεις τη γλώσσα. Ναι, αυτή είναι η αμεληταία λεπτομέρεια που σας έλεγα. Είσαι τρελή, ρε Ελένα, αφού δεν ξέρεις γκρι ιταλικά. Hey, possibile tener la posizione. Certamente. Spero di non mentito. Τι λένε. Ότι είναι αδύνατο να πάρεις τη θέση και ότι ελπίζω να μην είπες ψέματα στον Κωνσταντίνο. Α, αυτό λένε. Τι νομίζω δηλαδή, ότι εγώ απλώς ήρθα για να τους το πω. Είσαι τρελή. Είπες στον Κωνσταντίνο ότι μιλάς τελικά. Σε επίπεδο πτυχίου. Δεν ξέρω τι θα κάνετε, παιδιά. Ανοίξτε μου μια τρύπα στο κεφάλι και χώστε τα μέσα. Εγώ σε δύο μέρες πρέπει να μιλάω ιταλικά. Sei pronti? Τι, παιδί μου, πρόντι, λέει, έτοιμη. Α, sì, sì. Έτοιμη, έτοιμη. Εγώ δεν σας πειράζει να κάτσω να παρακολουθώ. Καλά, δεν ξέρω τόσο καλά ιταλικά όσο εσύ, αλλά μπορώ να βοηθήσω. Λοιπόν, ταχύρυθμη εκπαίδευση. Ξεκίνα, ξεκίνα. Ταχύρυθμη εκπαίδευση. Χωρίς τις βάσεις δεν νοείται. Σκάσε και πρόσεχε. Ξεκινάμε από τα άρθρα. Ποια άρθρα, καλέ! Μάθα μου εκεί πέρα φράσεις ολόκληρες να τις πετάω να κάνω εντύπωση. Η μιλιόρι αγκούρι. Λα μία βόλο με κάρο. Τέτοια. Ελένη, είσαι καλά. Θα μάθεις έτοιμες φράσεις χωρίς να ξέρεις τα άρθρα και τις αντωνυμίες. Παιδιά, έχετε τρελαθεί. Εγώ σε δύο μέρες πρέπει να δείχνω ότι μιλάω ιταλικά. Αν αρχίσω να μαθαίνω αντωνυμίες και ρετίσματα. Ελένη μου, το να μάθεις να παπαγαλίζεις φράσεις είναι χαζό. Δεν δουλεύεις σε μια εταιρεία, πρέπει να συνεννοείσαι. Παίρνει ο Ιταλός, τι κάνει. Πω, την καταστροφή φέρατε πια. Ας να μην της δίνει σημασία, τώρα έχει φοβηθεί. Μια να καλύψει ο Κωνσταντίνος το ψέμα και πάρει άλλη γραμματέα. Λίγο το έχεις. Να την έχει όλη μέρα μες στα πόδια του και να του μιλάει ιταλικά που όλοι ξέρουμε πόσο ερωτική γλώσσα είναι. Πολύ θέλει. Εγώ αρνούμαι. Χαίστηκα. Δεν μου μαθαίνετε εσείς. Ευτυχώς που υπάρχει ο Αλμπάνο Κυρωμίνα Πάουερ. A casa di Rene, bottiglie di vino, a casa di Rene, stasera ci va. Giorni senza domani, e il desiderio di te. Natalie Bala. Mamma! Πας και δεν βλέπουν καλά τα ματάκια μου. Τι έγινε, γειτονάκια? Ξέχασα ένα φάκελο και τηλεφώνησε στην Ελένη να το κατεβάσει. Α, να το μωράκι μου. Και cosa è questo? Τι λέει αυτή? Εξασκώ τα ιταλικά μου και το «Che cosa questo» σημαίνει «Την τούτο». Τι έγινε ρε φιλαράκι, τσιμπήσαμε κατευθείαν στην κλίδα με το λαδόδι και το τενταράκι σου, κατευθείαν στο κεφάλαιο. Όχι ρε τάκι τώρα, μην τσιμπάς τώρα. Εγώ από ένα υβριδικό που τόσες εταιρεία εκεί πέρα για τις μετακινήσεις μου, είναι η πράσινη επιλογή στην αυτοκίνηση. Είχες και ένα ποδήλατο, γιατί δεν το πήρες?
Σε προτιμώ ασυμβίβαστο. Και θα παραμείνω, κυρία Βασιλική. Απλά έχω να κάνω τόσο μετακινήσει που να πηγαίνω το μαρού στον πειράμα το ποδήλατο. Γίνεται. Δεν γίνεται. Λοιπόν, χαιρετώ. Αντίο, μοιοκάρο. Καλέ, λες κάρο αυτό το αυτοκίνητο. Τι λες, δε Βασιλική. Αντίο, μοιοκάρο σημαίνει γεια σου, αγαπημένε μου. Ακάσα τη ρένε, σηκάντα σιρίντε. Σε τσέντε τσεβιένε, σε τσέντε τσεβά. Φτιάξε με, μωράκι μου, τα ιταλικά σου, κοριτσάρα μου. Φτιάξε με. Αντίο, μοιο μωρέ. Μοιο μωρέ, αντίο. Συγγνώμη. Που λες ένα ιταλικό τραγούδι και νομίζω ότι μιλάς ιταλικά. Voi farti un caffè mio amore. Αναρωτιέμαι σε ποιον άλλον μπορεί να τα χρησιμοποιήσει αυτά εκτός από τον Κωνσταντίνο. Καλά σου λέει, ρε Ελένη. Αν σε πάρουν Ιταλοί τηλέφωνο, τι θα τους πεις. Uno minuti, per favore. Και πόση ώρα θα διαρκεί αυτό το λεπτό. Χαίστηκα, παιδιά, να περιμένουν. Στο κάτω-κάτω στην Ελλάδα πήρανε. Ας μάθουν και αυτοί ένα ελληνικό τσάτραπάτρα. Το τσάτραπάτρα είναι ιταλικό. Α, θες και τιμολογική ανάλυση. Όχι, δεν είναι ιταλικό. Ναι, αλλά θυμίζει. Θα το χώσω κάπου. Τσάτραπάτρα. Τι έγινε, μωράκι μου, πού είσαι δίπλα? Ναι, ναι, είχαμε μάζοξη. Λοντινότε σονοκουί, ρηπενσό ανκόρατε. Πω, καλά δεν το φανταζόμουν. Πόσο ερωτική όταν μιλάς ιταλικά, ε. Δεν κατάλαβα, τι έμεινες δεν το φανταζόσουνα. Απορούμε να το ξανακαλύψει. Εμένα με μπερδεύουν πάρα πολύ με Ιταλίδα. Για πες μου κι άλλα, μίλα μου, πες μου κι άλλα. Κάνεις κι άλλα, ε. Νελ μπλου, διπίτο τη μπλου, φελίτσε. Διστάρελα σου, βολάρε. Κάτι μου θυμίζει αυτό, τραγούδι είναι. Όχι καλέ, τραγούδι. Όχι, δεν είναι τραγούδι, δεν είναι τραγούδι. Άμα τη λέει, απλά το βολάρε σαν λέξη, θα έχει μπει σε τραγούδι. Αυτά τι είναι? Τίποτα, κοίταζα κάποιους χώρους που θέλετε να κάνει κάτι μονάδες αγροτουρισμού. Εγώ καμένα δέντρα βλέπω εγώ. Εδώ στην Αττική είναι, αλλά θέλει εταιρεία ξέρει από το να το πάρουν επιτίδια και να χτίσουν βιλάρες με πισίνες, καλύτερα τα πάρουμε εμείς. Κωνσταντίνε, ναι. Αυτό είναι δασική περιοχή. Ναι, είναι δασική περιοχή, αλλά η εταιρεία θέλει να παρέμβει, κατάλαβες, να προφυλάξει το περιβάλλον. Θέλει να λειτουργήσει ως φύλακας για το δάσος. Ως φύλακας, ναι, να μπαίνει. Κωνσταντίνε, ναι, αν δεν ήσουν στην εταιρεία, τώρα θα έχεις πάρει ένα αντίστοιχο, θα έχεις στηθεί εκεί πέρα να κάνεις διαδηλώσεις. Ρε μωράκι, μην έχεις φαγωθεί με την εταιρεία. Δεν μπορώ, συνέχεια το πράγμα να κάνει. Una piccolissima serenata, la sussurella, la sussurella. Ναι, να σου πω τι έγινε με το άλλο, όλα okay. Ναι, την έχω, ναι, να τη συμπληρώσει. Ωραία. Κάτι άλλο? Α, μάλιστα. Τι να σου ευχηθώ για την καινούργια σου γραμματέα. Μιλάω σου. Ωραία, σε κάνα δύο ώρα θα είμαι εκεί. Εντάξει, έγινε, γεια. Γεια σου, Λουκιά. Μωράκι μου, όλα εντάξει με τη δουλειά. Να συμπληρώσω την αίτηση, την έχω αφήσει εκεί πέρα και θέλω και ένα αντίγραφο του πτυχίου σου. Ποιο πτυχίο? Το πτυχίο σου, ρε μωράκι μου, τι πτυχίο έχεις? Το απολυτήριο λυκείου. Γελάσουμε. Το πτυχίο ήταν ιταλικό, ρε μωράκι μου. Λοιπόν, πώς είπαμε το λένε? Το diploma di lingua italiana, λέει Ελένη, το αντίστοιχο lower στα αγγλικά. Πού το έβαλες, δεν θυμάσαι? Αυτό το diploma di lingua. Λοιπόν, εγώ φεύγω. Εντάξει, θα περιμένω, εντάξει, μην το. Πώς είναι το χρώμα μου? Εκρού, να σου στείλω μια πορτοκαλαδίτσα. Είσαι τρελή! Να σου δώσω το πτυχίο μου των Ιταλικών για να το πλαστογραφήσεις. Μάρκο, καταστρέφομαι, το καταλαβαίνεις. Αχ, βρε Μάρκο, δεν έχει άλλη επιλογή, δεν τη βλέπει. Ναι! Δηλαδή έχει. Να πει την αλήθεια στον Κωνσταντίνο να τελειώνει αυτή η ιστορία. Ναι, βρε Ελένη, γιατί δεν το κάνεις να τελειώνουμε, βρε κουκλί. Τι λέτε, πάρε, ρε παιδιά! Και να μου πάρει άλλη τη θέση. Έχετε δει τον Κωνσταντίνο πώς κάνει όταν μιλά στα ιταλικά? Φουντώνεται, δημονά! Βρε ζώ! Μια, δυο, τρεις θα σε πάρουνε χαμπάρι όλη στην εταιρεία και θα γίνεις ρόπα. Και θα εκθέσει και τον Κωνσταντίνο. Χαίστηκα. Ας πάρω εγώ πρώτα τη θέση και μετά θα πάω σε ένα φροντιστήριο. Με την κλίση που έχω εγώ στις ξένες γλώσσες. Σε δύο μήνες. Φαρσίδα τα μιλάω. Φέρ' το πτυχίο, ρε. Όχι, δεν στο δει. Το αφήνω εδώ. Άμα θέλεις, κλέψτο. Αλλά να ξέρεις ότι εγώ ούτε είδα ούτε ξέρω τίποτα. Άμα πια. Ό,τι τρελαμάρα σας έρθει στο κεφάλι, τι κάνετε και ψάχνετε να βρείτε και συνεργούς. Αρνούμε! Να μάθει δηλαδή ο Κωνσταντίνος ότι έχω μπλεχτεί εγώ σε κάτι τέτοιο, να χάσει κάθε γνώμη που έχει για μένα. Πετυχαίνει. Άμα δεν με αφήσει μπύρι πάνω το κεφάλι μου, συνέχεια θα τελειώσω κάπου. Καλά σου λέει, ρε Ελένη, αφού πλαστογραφένει σαν χειρουργείο, μην μιλά πάνω το κεφάλι του. Βεβαίω, χειρουργό τώρα. Κάνω αλλαγή φίλου. Ωραία, σιγά το δύσκολο ρε σιτάκι. Το Μάρκο του κάνει Ελένη. Άντε, έλα. Περίμενε, το Μάρκο ξέρω, περίμενε. Τώρα τι θέλω τώρα. Τρυπίδι και σταυρό το γεμίζει με αίμα, θα το καθαρίσω. Το βάζω στο πλυντήριο ακόμα. Τι ωραία, ρε σιτάκι, 10 ώρε όμω, 10 ώρε. Ωραία, το έξι. Και τώρα το γράψουμε. Σωτηροπούλου. Πούλου, Λε, Νι. Σωτηροπούλου, Ελένη. Ε, δώσε μου. Λοιπόν. Έλα. Έτσι. Ναι. Έτοιμο. Και περίμενε, ρε παιδί μου.
Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι το αντίγραφο πάνω στη φωτοτυπία, εντάξει. Ναι. Αυτό εδώ πέρα είναι το πρωτότυπο. Ναι. Μην τα μπερδέψεις. Και όπως είμαστε, μου διάσει κανένα, ε. Ναι, ναι, Τάκη μου. Πω, καλά με έκανες πτυχιούχα. Διπλώμα τη λίγκουα Ιταλιάνα Σωτηροπούλου Ελένη. Μίλε γκράτσιε, Τάκης, μίλε γκράτσιε. Sei una bellissima sinfonia, sonata molto la mia innamorata. Καλά, μιλάμε, θα γίνει χαμός. Θα είσαι και λίγο στο γραφείο μου, θα είσαι, θα γίνεις κόλαση μέσα. μου λες την αίτηση και το αντίγραφο του πτυχίου, εντάξει. Ασύ, Κωνσταντίρ. Εκεί το έχω, εκεί. Να σου πω, την ηλικία της στρογγύλεψα λίγο, δεν σε πειράζει. Τι να πειράζει, εσύ είσαι κοριτσάκι, παιδάκι μου. Αγάπη μου, εσύ. Λοιπόν, κάτσε να το δω, να το διαβάσω κιόλα. Ναι, ναι, ναι. Ιστιτούτο, άμα δεν ξέρεις. Ιστιτούτο. Ιστιτούτο Ιταλιάνο Di Cultura in Atene. Ανδρούτσος Μάρκος. Τι! Τι Ανδρούτσος Μάρκος λέει εδώ πέρα, ρε Σιελένη. Όχι, παιδί μου, κάτσε. Να! Να το! Να! Αυτό είναι το. Άκου να δεις τι. Μιλάγαμε με τον Μάρκο για τα πτυχία μας. Γιατί και ο Μάρκος έχει πτυχίο. Το βλέπω. Ναι, 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 αυτό είναι, αυτό είναι. Και μου λέει, Ελένη, να έρθω πάνω, να συγκρίνουμε τα πτυχία μας, να δούμε αν μοιάζουνε. Και ορίστε, ναι, όντως έχουν κάποια ομοιότητα, τέλος πάντων. Αυτό είναι το δικό μου Ινστιτούτο Ελένη Σωτηροπούλου. Τι κοιτάς έτσι. Ελένη. Το λέει πεντακάθαρα, Ελένη Σωτηροπούλου. Τι συμβαίνει, σε βλέπω, έχεις ιδρώσει. Πες μου τι συμβαίνει. Ναι, έχω ιδρώσει, μόλτο ιδρώσει. Περκε ζέστη. Σαλούτε! Σαλούτε και μόνο το υδρό σου μου λες να με τρελάνεις. Έχεις επεπλαστογράψεις στο πτυχίο του Μάρκου. Πρόντο. Αυτό λένε ότι χτυπάει πόρτα. Είναι το μόνο που ξέρω εγώ ιταλικά. Τι, όταν χτυπάει πόρτα. Ναι. Άσο καλό. Κοίτα, Κωνσταντίνε. Ιω, βόλιο. Ναι. Να ήμουνα στη δουλειά μαζί σου. Και πλαστογράφεις στο πτυχίο του Μάρκου. Ελένη, είσαι απαράδεκτη. Δηλαδή, πραγματικά δεν το περίμενα από σένα, είσαι απαράδεκτη. Α, για να σου πω, μη μου φωνάζεις τώρα γιατί θα τα ακούσεις ελληνικά και βαριά. Δεν είμαι η μόνη πλαστογράφος αυτό το σπίτι, είσαι κι εσύ. Εγώ γιατί? Διότι μας πούλεγε οικολογική συνείδηση και άλλα τέτοια φούμαρα, και μόλις είδες τη γραφιάρα και το παχύ μισθό το μήνα, να και το υβριδικό το κάμπριο, να και να πας να χτίσεις σε δασική περιοχή. Κακό αντίγραφο του εαυτού σου είσαι κι εσύ, κακό αντίγραφο σου δίνω κι εγώ. Είμαστε πάρτσι. Βιάστηκες πάρα πολύ να με πεις κακό αντίγραφο του εαυτού μου. Πάρα πολύ. Και να ξέρεις ότι η μονάδα αγροτουρισμού ακυρώθηκε με δική μου πρόταση. Θα γίνει μόνο περιφρούς της δασικής περιοχής από μέλη της Πράσινης Ανάσας. Συγγνώμη, ρε Κωνσταντίνε, αλλά ήθελα πάρα πολύ να γίνω γραμματέα σου. Και επίσης τα ιταλικά σε ανάβουνε. Το είδα εγώ κάθε φορά που σου μιλάγα, ουφ, τέτοια. Άμα στα παράλυσε κάποια άλλη, τι θα έκανα εγώ μετά. Έλα, ρε Κωνσταντίνε. Come sta, Ελένη. Buonasera, Κωνσταντίνε. Βλέπεις μια και με την Ελένη μιλάμε ιταλικά, φρεσκάρουμε τη γλώσσα. Ελένη, io voglio un uovo. Αυγό θέλω, μωρή. Απλά μπορείς να πεις ατεντέρε, περπορτάρε και να το φέρεις. Ρε Μάρκο, κόφτο, ξέρω. Ξέρεις τι ξέρεις. Ότι η Ελένη δεν ξέρει γρή ιταλικά και ότι λέει ωραία παραμύθια. Λίγο επικίνδυνα, βέβαια. Αχ, μπράβο, ρε Ελένη μου που το είπες. Ξαλάφρωσα. Και μπέλα, και μπέλα. Έλα, μπέλα και από μέσα κατσιβέλα. Να με συγχωρήσεις που σου μίλησα έτσι. Αν μου το ζητήσει ιταλικά μπορεί. Ιταλικά! Ναι, ιταλικά. Un bacio, prego. Bacio. Hey!